Να καλωσορίσουμε, σε παρακαλώ να μείνεις μαζί μας αν θέλεις να κάνεις και σε ερωτήσεις. Μαζί μας είναι η κυρία Πέννη Δαλαμπούρα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη. Θα θέλαμε ένα σχόλιο αρχικά από εσάς. Και μετά νομίζω ότι είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Όχι μόνο σοκαρισμένοι από τη σοβαρή καταγγελία, αλλά και για το γεγονός ότι μια γυναίκα ξανακακοποιείται ξανά με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Προφανώς και για να γίνει άρση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ασυλίας του κ. Γεωργούλη, προφανώς και υπάρχουν σοβαρά στοιχεία γι' αυτόν. Αλλιώς δεν θα συνέβαινε σε καμία περίπτωση αυτό. Οπότε προφανώς και το να κακοποιούμε ξανά μια γυναίκα που είχε το θάρρος να πάει να καταγγείλει μια τόσο σοβαρή πράξη, νομίζω ότι είναι μια κακοποίηση που θα της μείνει ξανά και θυματοφύει σε φόρους ζωής. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, χρειά από πίσω ή είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, μας το είπε και πολύ αυθόρμητα πριν και η Εύη, και εμείς στις Βρυξέλλες ψάχναμε να βρούμε ποια είναι αυτή η κοπέλα δημοσιογραφικά, άσχετα από τη δημοσιοποίηση. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ψάχνει τα πάντα, άσχετα ξαναλέω από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της και των φωτογραφιών της. Θεωρείτε λοιπόν ότι έχει πολιτική χρειά ή οι δημοσιογράφοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και από τη στιγμή που τους επιτρέπεται βγαίνει φωτογραφία, και αυτό έχει να κάνει βέβαια με την ηθική του καθενός. Δεν μπορούμε να πολιτικοποιούμε μια καταγγελία η οποία έγινε σε ανύποπτο χρόνο, το Φεβράριο του 2020. Επειδή αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό ρωτάω. Υπονοείται για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για τη διαρροή του ονόματος, κυρία Δαλαμπούρα, και λέει ότι πιθανότατα έχει γίνει από κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς και υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο πλανάται αυτή τη στιγμή. Ποιος, πώς και γιατί διέρευσε τα στοιχεία της κοπέλας που κατήγγειλε τον Αλέξη Γεωργούλη. Αυτό το ζήτημα προφανώς και είναι πολιτικό. Και αυτό είναι πολιτικό γιατί δεν μπορούμε να είμαστε δικαιωματιστές λακάρτ. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, υπό άλλες συνθήκες, θα είχαν αυτό το θέμα παντιέρα και σημαία τους. Και τώρα κρατάνε διακριτικές αποστάσεις και δεν φέρονται στο ύψος των περιστάσεων. Για μας, για τη δικιά μας την παράταξη. Γιατί όλα υπήρξε ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε μια ανακοίνωση τυπική για το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι απλά θέτει εκτός της κοινοβουλευτικής του ομάδας και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ τον Αλέξη Γεωργούλη μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Για το συγκεκριμένο θέμα της δημοσιοποίησης δεν υπήρχε αναφορά. Όχι, αλλά αυτό το οποίο και μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και η κυρία Δαλαμπούρα είναι ότι αυτό που διαρρέουν οι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και το είπαν και συγκεκριμένα είναι ότι από τη στιγμή που τα στοιχεία της δεν έχουν πάει στο φάκελο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόνο ο φερόμενος ως δράστης γνώριζε ποιο είναι το θύμα. Μα και οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες γνωρίζουν. Το ακούσαμε πριν από λίγα λεπτά. Προσπαθήσαν να το μάθουν από το ρεπορτάζ του. Έτσι δεν είναι, έφυγε. Δεν ήταν ότι μόνο ο Γεωργούλης το γνώριζε. Και για ποιο λόγο και εμείς το ψάξαμε. Το ψάξανε, δεν το ξέρανε οι συνάδελφοι. Ναι, κυρία Δαλαμπούρα, εγώ θέλω λίγο, αν μπορείτε, και να μας πείτε και κάποια πράγματα αναφορικά με τη συγκεκριμένη κυρία για την καταγγελία της. Αν και εσείς στο κόμμα σας είχατε ενημερωθεί, αν και εσείς χθες ενημερωθήκατε για τη συγκεκριμένη καταγγελία. Νομίζω ότι η καταγγέλουσα και το θύμα το συγκεκριμένο είναι μια γυναίκα νέα, δυναμική, πολύ αξιόλογη, η οποία όλο το τελευταίο αυτό διάστημα που είχε κάνει την καταγγελία με διακριτικότητα και σοβαρότητα το αντιμετώπισε και δεν ανέφερε ποτέ και σε κανέναν τίποτα. Αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη τη δική μου, και τη σοβαρότητα της καταγγελίας, αλλά και τη σοβαρότητα με την οποία το θύμα το αντιμετώπισε. Και από χθες το βράδυ, όταν έγινε η άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή, βλέπουμε όλη αυτή την κακοποίηση ξανά της συγκεκριμένης γυναίκας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.